Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Πάλι χαρά των φαγητών. Όπου έχουμε, από ό,τι έχετε δει και στο thumbnail, αυτοκίνητο που το έχετε ξαναδεί. Αλλά αυτή τη φορά θα το δείτε με λίγο περισσότερα άλογα. Λίγο έτσι πιο. Το έχουμε ξυπνήσει λίγο. Και επομένως θα το απολαύσετε και ελπίζω και οι χρόνοι στο τέλος του vlog να σας αποζημιώσουν. Όσοι γουστάρετε να πάρετε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και γενικά γουστάρετε να πάρετε μεταχειρισμένα, παιδιά, σας έχω πει και σε προηγούμενα vlog ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλέον ένα εργαλείο που έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε και είναι το site της Car Vertical, όπου μπορείτε να δείτε την ιστορία ενός αυτοκινήτου, το ιστορικό του δηλαδή, τα service του, τα πάντα του. Και να σας εξηγήσω καλύτερα, σας ρίχνω ένα βιντεάκι να δείτε περίπου τι είναι, να έχετε γνώση και να καταλάβετε πόσο χρήσιμο είναι στην επιλογή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου πριν έρθει ακόμα στα χέρια σας, πριν το πάρετε να ξέρετε πάνω κάτω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, δείτε το βιντεάκι και επιστρέφουμε κατευθείαν για παρουσίαση. Audi RS3. Για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα RS3 σαν αυτό που θα δείτε στο vlog, ή ένα RS3 σαν αυτό που βλέπετε από πίσω μου, ή οτιδήποτε άλλο αυτοκίνητο και δεν θέλουν να βρεθούν προεκπλήξεως, το καλύτερο θα είναι να μάθουν την ιστορία αυτοκινήτου μέσα από την Car Vertical, δηλαδή αυτό το site. Μπορείτε με το κωδικό πλαισίου ενός αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει να μπείτε και να μάθετε διάφορα στοιχεία, κρυμμένα ή μη, της ιστορίας του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο RS4 που βλέπουμε. Μπορεί ο χιλιομετρητής σου να είναι σωστός, δηλαδή να μην έχουν πειραχτεί τα χιλιόμετρα. Μπορεί η οικονομική και η νομική του κατάσταση να είναι άριστη, αλλά έχουμε μια ζημιά που μας απασχολεί στους περισσότερους όσους θέλουν να αγοράσουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Εδώ πέρα θα δούμε πόσο κάνει η ζημιά η εκτιμόμενη, όπου είναι από 40 έως 50.000 ευρώ. Αλλά το κύριο θέμα δεν είναι αυτό, αλλά οι φωτογραφίες που υπάρχουν από το ατύχημα. Εδώ. Σίγουρα δεν θέλετε να βρεθείτε σε μια δυσάρεστη έκπληξη και να δείτε ότι το αυτοκίνητό σας πριν το αγοράσετε ήταν έτσι, με τίποτα. Χτυπημένο, και διάφορες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε σε όλα τα χτυπήματα που έχει το αυτοκίνητο, εσωτερικά ή εξωτερικά. Λοιπόν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, εάν θέλετε και ένα αυτοκίνητο που θέλετε για τον ίδιο σας τον εαυτό ή για κάποιο φίλο, να ψάξετε όλη την ιστορία, είναι να μπείτε στην Car Vertical χρησιμοποιώντας το link που υπάρχει στην περιγραφή ή στα καρφιτσωμένα σχόλια, να βάλετε τον κωδικό promo που μας δίνει ποσοστό έκπτωσης για τις αναφορές που χρειάζεστε, όπως θα δείτε εδώ, και μπαίνοντας με τον κωδικό του καναλιού θα δείτε πάνω-πάνω ότι λάβατε ένα 10% έκπτωση. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε, ψάξτε την ιστορία οποιανού αυτοκινήτου σας ενδιαφέρει και ανακαλύψτε τη με την Car Vertical. Επιστρέφουμε και ξεκινάμε. Και είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα δω σήμερα, διότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μας το φέρανε του Σκοτωμού από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη? Ξάνθη. Από Ξάνθη. Έχω πάει Ξάνθη. Ωραία είναι. Ωραία πολύ. Λοιπόν, από Ξάνθη, μαζί με γύρω στα 1500-1800 κουνούπια πριν έχει πάνω, μυγάκια, τα πάντα όλα. Δεν έχει προλάβει ούτε να πληθεί. Επομένως, σας παρακαλώ, λίγο επί οίκια στα σχόλια τα εξωτερικά, δηλαδή είναι ένα RS3 με αρκετά άλογα και πιο αρκετά μυγάκια. Λοιπόν, Κωστή, τι με έφερες, με έφερες ή μου έφερες? Σε έφερα. Τι με έφερες σήμερα? Ένα Audi RS3 2012 μοντέλο. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Αυτό έφερα. Το ξέρουμε καλά το αυτοκίνητο? Έτσι και έτσι. Εγώ την αλήθεια λέω. Ναι, έτσι και έτσι. Οκ. Θα δούμε τι ξέρουμε, να το απολαύσουμε, να το... θα περάσουμε καλά, νομίζω. Λοιπόν, έχεις την παρουσίαση? Ναι. Από τι ξεκινάμε? Αδιάβαση, φαίνα. Λάστιχα. Α, ζάντες. Ένα πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ζάντουλες και φρενάκια, αναρτήσεις, εξωτερικά. Εσωτερικά, mm-hmm. Πίσω καθίσματα, mm-hmm. Μηχανικά, ναι. Και μετά στο ψητό, βόλτα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι ζάντουλες φοράει εδώ πέρα? Ναι, βλέπετε εδώ πέρα, μαύρες ωραίες. Μ' αρέσουν εμένα, ξέρεις, το μαύρο είναι το αγαπημένο μου χρώμα στη ζάντα. Άσχετα που εγώ έχω ασημένιες, αλλά
Λυπάμαι να τις βάψω. Το εργοστασιακό χρώμα να το χαλάσω γιατί είναι πανάκριβες. Λοιπόν, αυτές οι μαύρες τώρα είναι ιδανικές. Και δείχνουν και πολύ πιο μεγάλες από ό,τι είναι. Τι είναι? 19 είναι. Είναι 19. Με 2,45, 35, 19 λάστα. Ωραία, 19 επί πόσο, φαρτός, 2,0. 19. Επί? Α, 8,5. 8, α, το ξέρει, 1,0. Λοιπόν, διαβασμένος από τους λίγους στο θέμα φάρτος δάντας. Και το λάσκο είπαμε είναι... 2,45-35. Το 35 σου φαίνει κατασμούς. Ναι. Αρκετούς. Γι' αυτό σκέφτομαι για 18 άρια. Να μπουν 18 άρια πάνω. Έτσι το πήρες με τις 19 ή τι σε βάλεις εσύ? Με 19 μανίσεις το πήρα. Ναι. Με 2,55 μπροστά, 2,35 πίσω. Mm-hmm. Έβαλα αυτές, αλλά συνεχίζει να έχει κραδασμό μέσα, οπότε θα πάω σε 18. Θα περνάει όλα μέσα, είναι λογικό. Είναι λογικό, okay. Φρενάκια, τι έχουμε? Φρενάκια είναι μαμά του αυτά, δεν γνωρίζω είναι μεγάλο. Πολλά πράγματα. Εντάξει. Για τα φρένα. Είναι τετραπίστωνα, νομίζω. Mm. Θα τα δω λίγο, για ελάτε λίγο ρε παιδιά, θα τα δούμε. Ωραία, τετραπίστωνα. Μια χαρούλα. Φρεναρούμε καλά. Έχει τίποτα κανένα θέμα? Όχι, δεν σε έχουν προδώσει ποτέ, ούτε κορεαστήκαν από τότε. Όχι, όχι. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο πίσω τι γίνεται. Και πίσω εργοστασιακά τα βλέπω τα φρένα. Οι σάντε λάστιχο το ίδιο με μπροστά. Ναι, οκ. Okay. Επέλεξα μπρο πίσω το ίδιο. Ωραία. Πάλι εργοστασιακά είμαστε κομπλέ. Και τι ανάρτηση έχουμε? Καβέ 2. Καβέ 2? Οκ. Πώ σου είναι η ανάρτηση? Χαρισμένο, έτσι και έτσι, λίγο, λίγο πίσω με απογοήτευση εδώ, λόγω ότι στη μαμά θέση πέφτει πολύ χαμηλά πίσω και βρίσκει. Ναι. Ναι. Οπότε αναγκαστικά κάναμε κάποια τακάκια και τους σηκώσαμε λίγο. Γι' αυτό φαίνεται και λίγο μεγεθμένο. Πώς θα λυθεί, τι σου έχουν πει? Πρέπει να γίνει εκεί που βιδώνει και να αποσομοιώσει το ύψος, okay. Μεγαλύτερο πάσο. Ωραία. Άρα φτιάχνετε. Ναι, φτιάχνετε. Ωραία, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, εξωτερικά έχουμε βάλει τίποτα ή είναι ακριβώς τα ίδια? Τίποτα. Μπράβο, το καλύτερο μου είναι αυτό. Μου αρέσει να είναι όσο πιο μαμά το αυτοκίνητο να μην δείχνει καθόλου τι είναι μέσα στο μοντέρ. Είναι το καλύτερο παιχνίδι, παιδιά, να πιάνει τον άλλο. Αδιάβαστο. Αδιάβαστο τελείως, όπως πιάνουμε εμείς εδώ πέρα διάφορους. Λοιπόν, πάμε πίσω να δούμε. Πάμε πίσω. Εντάξει, σηματάκι. RS3 σε όλο το μεγαλείο. Εντάξει, Audi. Ένα δίμπουκο πίσω. Τι εξάτμιση είναι θα τα πούμε στα μηχανικά. Ναι. Πού καταλήγει, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει αυτό το δίμπουκο. Λοιπόν, εξωτερικά παιδιά, όπως το βλέπετε, ελάτε λίγο και από εδώ. Θα δείτε, δεν έχει τα πολλά φουσκώματα που είχε του Πέτρου, το RS3 το τελευταίο. Είναι λίγο πιο φουσκωμένο το τελευταίο μοντέλο, το κάνανε λίγο πιο πρισμένο. Εδώ είναι λίγο πιο φυσιολογικά τα πράγματα, είναι λίγο πιο sleeper το αυτοκίνητο. Βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει εξογκώματα, δεν έχει τα τρελά. Λες ότι είναι ένα ψηλό α3 με προφυλακτήρες. Στην ουσία ναι. Okay. Λοιπόν, πάμε να πούμε στην οδηγία. Πάμε να δούμε ποιος τυχερός μπαίνει δίπλα. Και ποιος τυχερός μπαίνει και πιο δίπλα, λέει στον οδηγό. Καταρχάς εδώ βλέπετε ανοίγει, έχουμε το σηματάκι της Audi, να μην ξεχνιέσαι που είσαι. Εντάξει. Πας να μπεις μέσα, πάλι να μην ξεχνιέσαι ότι μπαίνεις σε R S3 και όχι σε παλιό S3, στο πατάκι. Λοιπόν, και καθίσματα κατευθείαν μέσα, δερμάτινα ανάγλυφα εδώ πέρα τα R S3, παντού R S3, όπου κοιτάς φαίνεται R S3. Και σε ρωτάω πριν πω, το δέρμα το ρωτάω πάντα σε όσους έχουν δερμάτινα καθίσματα. Καλοκαίρι το έχεις αυτό το αυτοκίνητο που πέρασε? Όχι. Δεν το έχεις? Έχεις ξανακάτσει σε δερμάτινο? Έχω ξανακάτσει, αλλά το καλοκαίρι είναι λίγο θάνατος. Το αυτοκίνητο αυτό, επειδή το έχω πάντα για δεύτερο, είτε αυτό είτε το προηγούμενο που είχα, είναι πάντα σε μόνιμο σε γκαράζ μέσα. Οπότε... Ναι, αλλά άμα πας πουθενά να κάτσεις, να βγεις ένα καφέ και το αφήσεις μία ωρίτσα. Μόνο το βράδυ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το χρώμα τι είναι, γκρι? Το χρώμα το εξωτερικό, ναι. Γκρι, μολυβί. Γκρι σκούρο, δεν είναι το, ναι, το μολυβί, ναι. Ναι, δεν είναι άρτο κτλ. Μολυβί. Okay, λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα. Πάμε να μπούμε μέσα, όπου εδώ, εντάξει, παρά είναι άνετα. Εντάξει, μην τρελαθούμε, ας έρθουμε λίγο φυσιολογικά, γιατί έχουμε και τα πίσω καθίσματα. Λοιπόν, παρά είναι άνετα, κλασικό Audi, εντάξει. Τι να πεις, οκ, okay, για ποιότητα, γερμανικό είναι τώρα, τι να... Το συζητάμε εδώ, χώροι, σκληρά πλαστικά, πάμε πόρτες, πλαστικά, όλα πλαστικά, λίγο δέρμα εδώ πέρα.
όλο αυτό εδώ το κομμάτι που μπαίνει το χέρι σου. Αλουμίνια. Μπος το σύστημα εργοστασιακό. Το ηχοσύστημα, τα ηχιάκια. Εντάξει, θεωρώ η κατάστασή του είναι άριστη. Μόνο τα κουνούπια εδώ έχουν χαλάσει λίγο το σκηνικό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Κατεβάσαμε τον άνθρωπο από Θεσσαλονίκη, από τα βόρεια, από την Ξάνθη, για να απολαύσετε το δεύτερο RS3 της κλειστής. Λοιπόν, οθόνη, το ναύι της Audi, εργοστασιακό, τα κουμπάκια, αντισπίν, τέλεια, εργονομικά. Είναι ο κλασικός ο Γερμανός που τα θέλει όλα τέλεια, εντάξει. Νομίζω ότι καλύτερα να πάμε. Είδα flat bottom τιμόνι και θέλω να πω δίπλα τώρα, δεν κρατιέμαι, παιδιά. Συγχωρέστε με, αλλά τα βίτσια μου είναι αυτά. Έφυγα για δίπλα κατευθείαν. Για την πόρτα δεν υπήρχε κάτι όμως. Πάντα στην πόρτα του οδηγού. Λοιπόν, πόρτα οδηγού σε σχέση με την πόρτα του αλίκου. Καταρχάς είναι κοντότερα, είναι κοντή η πόρτα, διότι είναι τετράπορτο και έχει ένα υπερίδιο άλικος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σαν αίσθηση βαριά η πόρτα. Αρκετά. Πάμε να το κλείσουμε. Ναι, είναι βαριά η πόρτα. Είμαστε στα κιλά του αλίκου, αλλά πρόσεχε τώρα. Είναι στο... έχει το γερμανικό το χτύπημα. Δεν έχει το τόσο... δηλαδή Mercedes που κλείνει το γκρουπ, το χοντρό. Βέβαια είναι και ανοιχτό το παράθυρο, εντάξει. Λοιπόν, αλλά είναι γερμανικό. Η πόρτα του αλίκου μπορεί να είναι πιο βαριά, γιατί είναι λόγω μήκους, είναι πολύ πιο κοντή αυτή, αλλά είναι πολύ πιο καλή από την πόρτα πιανού. Θα πάω στο ιταλικό, στο τελευταίο ιταλικό που είχαμε δει και ήταν το Αλφα Ρωμαίο, παιδιά, το κουαντριφόλιο. Ναι, που ήταν κοντές οι πόρτες και εκεί, καμία σχέση, εντάξει. Είναι λίγο, πόσο κιλά ζύγιζε εσύ, 1620. Μένα το άλλο ζύγιζε 1390. 230 κιλά είναι πολλά. Ένα τέταρτο ρεζουβουάρ. Φαντάσου. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Δύο. Εντάξει, δύο. Το τρίτο έχει πάει περίπατο. Διότι DSD. Λοιπόν, τιμονάκι. Αυτό είναι πιο χοντρό, είδες. Ένα κουνούπι θα μας πει το αίμα εδώ πέρα. Όπως μας πίνει το αίμα ο βενζινάς όταν έχεις RS3, παιδιά. Όταν έχεις πετακίνητο, στο πίνει το αίμα ο βενζινάς. Λοιπόν, το τιμονάκι είναι τέλειο. RS3 παντού, RS3 στα κοντέρα, RS3 εδώ πέρα στο στροφόμετρο που δείχνει 8 και ο κόφτης είναι κοστή στα πόσα? 7200 ο κόφτης, 310 τελική. Όπου μπορεί στην Autobahn έξω στη Γερμανία, άμα το πατήσει τέρμα, να δει πόσα στην υποδύναμη που είναι το αυτοκίνητο και δεν την έχουμε πει ακόμα, θα την πούμε μετά. Δεν το έχω ανοίξει. Δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, θερμοκρασία νερού, δείκτης βενζίνης, και ο δείκτης βενζίνης κινείται και αυτός μαζί με τα στροφόμετρα και το κοντέρ. iBoost, βλέπω εδώ, πολλαπλές ενδείξεις παντού. Κλασικό γερμανικό τα πάντα. Τα πάντλες εδώ εργονομικά. Εντάξει, δεν μιλάμε για εργονομία, παιδιά, δεν μιλάω για ποιότητα. Okay, εδώ βλέπω δύο λαμπάκια, κάτι μου λέει ότι είναι μεθανόλες. Είμαστε πολύ καλά. Θα το απολαύσουμε σήμερα το RS3, μ' αρέσει. Εντάξει, παιδιά, έχει το μοτέρ το γερμανικό, το οποίο έχουν δοθεί τρελά λεφτά από εταιρείες του εξωτερικού, Αμερική, που είναι η μέκα της βελτίωσης, για βελτίωση. Επομένως, κάτι καλό έχουν κάνει οι Γερμανοί. Πάμε. Όπα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, έτσι όπως τα κοιτάω, παιδιά, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καλά τα γόνατά μου, καταρχάς. Πάμε να μπούμε μέσα προς επιβεβαίωση αυτού. Ω, πάμε για μοντέλα δοκιμής εύκολα. Κοιτάξτε τώρα τι μαγκιά έχουν κάνει οι Γερμανοί. Εδώ, στο κάθισμα, στο χώρο που μπαίνουν τα γόνατα, το έχουν φάει λίγο. Σου έχουν δώσει, δηλαδή, κοντά στο 1,5 δάχτυλο χώρο. Βέβαια, στο 1,85 τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, όσο πολύ δύσκολα. Έχω κάτσει τέρμα πίσω, προσπαθώ. Τα πόδια μου είναι εντάξει, αλλά τα γόνατά μου κουνάνε και λίγο εδώ. Δηλαδή, έχουμε και κούνημα για να ξεπιαστούμε.
Και στον οδηγό το έχω τραβήξει λίγο πιο μπροστά, θα το δούμε. Πάντως πίσω από τον οδηγό είναι λίγο δύσκολα τα θέματα. Τα καθίσματα ok, ωραία, είναι flat, μπορείς να βάλεις και πέμπτο άτομο δίπλα. Δεν είναι δηλαδή δύο μπάκετ ξεχωριστά, μπαίνει και άτομο. Δύο μπάκετ ξεχωριστά είχατε δει στο R33, στο Nissan, που είχε δύο πολύ ξεχωριστές θέσεις. Λοιπόν, εδώ μπαίνουν τρία άτομα εύκολα. Λοιπόν, πάμε να πούμε, θα μπει, δεν το δοκιμήσω εδώ σίγουρα. Δεν γίνεται. Πάμε να δούμε δίπλα, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο δίπλα. Είναι λίγο πιο μπροστά του συνοδηγού. Ναι, εδώ παίζει να έρθω να έχω μισό δάχτυλο ένα ή να περνάω φίλερ. Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πιο καλά, είδατε. Κοίτα, εδώ πέρα κοιτάξτε, δύο δάχτυλα. Ενώ εδώ, που θα ήταν κανονικά το κάθισμα, αν δεν είχαν κάνει εδώ πέρα το ωραίο, θα ερχόμουν φίλερ και θα κουμπούσα κιόλας. Εδώ είσαι καλά. Είσαι οριακά άνετα. Είναι ωραία εδώ. Λοιπόν, δίπλα όμως είναι λίγο θέμα. Θέλω να δοκιμήσω. Πάμε να δούμε. 1,85 άντρα, τον βάζεις πίσω από τον συνοδηγό. Γυναίκα νομίζω, έτσι όπως θα βλέπω, πρέπει να χωράει ρε γάμο, το ξέρω εγώ, πρέπει να χωράνε. Δύο πράγματα χωράμε, ρίξουμε δύο μέσα. Θα δοκιμάσουμε δύο, τι λέτε, θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, μοντέλο δοκιμής, νούμερο 1, για έλατε. Σίγουρα ποια είναι πιο ψηλή από τις δύο. Ωραία, έλα πίσω από το συνοδηγό τότε. Έλα πίσω από το συνοδηγό. Έχουμε τώρα, πρέπει να... Έχουμε και κοινό. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα το έχουν κάνει τσίρκο το θέμα. Για έλατε λίγο. Μοντέλο δοκιμής νούμερο 1, για έλατε. Θα έρθει και το 2, επομένως μην κρατάει μπουφάν. Εδώ, από το συνοδηγό, είναι λίγο πιο... Είναι για πιο ψηλή εδώ πέρα. Εκεί είναι για την πιο κοντή. Για κάντε λίγο μια δοκιμή. Λοιπόν, πώς είστε, είστε πολύ άνετα, πώς είστε? Είμαι ωραία. Μάθαμε πάνω στην κάμερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω, τώρα που είσαι από εδώ. Ναι. Μοντέλο δοκιμής νούμερο 2, μπορείτε να μπείτε πίσω από τον οδηγό. Λοιπόν, το νούμερο 1 είναι 1,65. Το νούμερο 2 πόσο είναι? 1,68. Μάλλον ανάποδα πρέπει να κάτσετε, αλλά δεν πειράζει. Βλέπω ότι βολεύεστε και οι δύο. Λοιπόν, χώρο στο κεφάλι, χώρο στα γόνατα. Είστε άνετα. Ναι. Δεν σας ακούω καθόλου, μισό λεπτό. Εγώ μάλλον σας ακούω, το κοινό που παρακολουθεί δεν σας ακούει. Ναι. Είστε άνετα και οι δύο. Ναι. Και κεφάλι και γόνατα. Ναι. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη άνετα, δηλαδή φτάνουμε Ξάνθη που είναι το αυτοκίνητο. Ναι. Νιώθω ότι κάθισε λίγο όρθια, ρε παιδί μου. Σε όσα αυτοκίνητα έχω μπει, ναι. Νιώθω ότι κάθομαι πολύ όρθια. Ναι, δεν έχει κλείσει η πλάτη, εννοείς. Ναι, ενώ στο δικό μας ξαπλώνεις. Είναι λίγο, ναι, έχει... Όχι, δεν φτάνω Θεσσαλονίκη εγώ που εκπλαπίζομαι εύκολα. Δεν κάθομαι, εγώ να κάθομαι έτσι. Εσύ φτάνεις, είδες, πιο πολύ εκεί. Λοιπόν, θέλω να μου καθίσετε στα μπροστινά καθίσματα, γιατί είχαμε κάνει το ίδιο με το Αλφα Ρωμαίο, το οποίο το καταδικάσατε τις γυναίκες. Για πάμε λίγο σε ένα γερμανικό. Πάμε να δούμε ένα γερμανικό, ρε παιδιά, εάν οι γυναίκες το εγκρίνουν. Λοιπόν, για μπείτε μέσα και πείτε μου αν αυτό το αυτοκίνητο σας αρέσει. Λοιπόν. Εντάξει, εγώ τώρα όχι ότι είμαι και προκατηλημένη, αλλά επειδή μου αρέσουν τα Audi, θα πω ότι μου αρέσει. Εγώ θα πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα να δει, οι γυναίκες το γυρίσαν σε γερμανικό, τι να πω, παιδιά. Δηλαδή, μπορείς να βγάλεις άκρη με γυναίκα, δεν γίνεται ποτέ. Λοιπόν, σας άρεσε δηλαδή. Ναι. Βγείτε έξω, να κάνουμε δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο, ελάτε λίγο στο ψητό, παιδιά. Το ψητό δεν είναι μέσα, τελικά. Το ψητό είναι κάτω από το καπό. Λοιπόν, Κώστη μου, για πάμε στο ψητό. Ήρθε η ώρα σου. Πάμε να δούμε τώρα πόσο διαβασμένος είναι ο Κωστής, τι έχει πληρώσει γι' αυτό και τι ξέρει. Λοιπόν, τι θα δούμε? Τους κόκκινους πολλαπλασιαστές. Πόσους θα δούμε? 1, 2, 3, 4, 5. Γιατί είπαμε είναι το πεντακύλινδρο RS3. TFSI.
Με πόσα άλογα ξεκινούσαν αυτά? 367. 367. Ωραία. Πες μας, τι έχουμε πειράξει εδώ πέρα τώρα, τι έχουμε βελτιώσει? Εισαγωγή. Εισαγωγή. Downpipe. Εισαγωγή είναι η CTS, εντάξει. Ναι, ναι. Ένα μεγάλο μεγέθους φίλτρο, το οποίο έχει μπει όμως σε φιλτροκούτι, προστατεύεται το θερμό αέρα. Αυτή είναι η πιο καλή λύση, να ξέρετε παιδιά, και όχι εκτεθειμένο στο θερμό αέρα. Λοιπόν, έχουμε μία εισαγωγή. Τι άλλο έχουμε κάνει? Downpipe έχουμε βάλει μεγαλύτερο. Downpipe πόσα χιλιοστά είναι τώρα? 80 είναι μπροστά. Ωραία. Και φεύγει από πίσω 76. Και 76 πίσω καταλήγει δηλαδή. Ωραία. Άρα έχουμε ήχο καλό, θα έχουμε ήχο καλό. Ναι, ναι. Έχουμε φλογές? Όχι, φλογές δεν έχουμε. Φλογές δεν έχουμε, έχουμε σκασίματα. Σκασίματα έχουμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε πειράξει? Υψηλής αγγλία. Έχουμε βάλει κλασικά. Κλασικά, προγραμματάκι. Προγραμματάκι, και τι άλλο? Φοράει η τουρμπίνα Turbo Smart Hybridio. Turbo Smart Hybridio, σε τι είναι δηλαδή? Παροχή 550. Παροχή 550 και στο δυναμό μου έγραψε 552. 552. Σε τι πίεση? 2,9. 2,9. Με χρήση μεθανόλης. Με μεθανόλη. Τι ανάμιξη κάνουμε σε μεθανόλη? Δίνουμε 100%, κάνουμε ανάμιξη με νερό. 70-30. 70-30, 70 μεθ. 30 νερό απιονισμένο. Και πόσα μπεκ? Ένα. Τι παροχής? Παροχής δεν ξέρω. Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Λοιπόν, θα υποθέσω ότι σίγουρα είναι χιλιάρι. Σίγουρα είναι χιλιάρι. Λοιπόν, κούλερ τίποτα έχουμε πειράξει? Κούλερ, ναι, ήρθε έτσι το αυτοκίνητο. Ήρθε με κούλερ αναβαθμισμένο, το οποίο, να δούμε, φαίνεται. Φαίνεται και έτσι όπως το βλέπω μαύρο, το κόβω για Wagner. Πού φτιάχτηκε το αυτοκίνητο, από πού ήρθε? Στην Ξάδη φτιάχτηκε. Όχι, όχι, από πού ήρθε? Ναι, από Γερμανία. Από Γερμανία, άρα είναι Wagner. Άρα είναι Wagner. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο πειραγμένο, δηλαδή. Όχι. Τίποτα, επιφανειακά. Ψηλά πράγματα. Και το μοτέρ ξύπνησε. Ξύπνησε. Και πήρε 180 πλάς. Όχι 180 πλάς, 100. Τι λέω. 180. 185. 367. 33. Ναι, 185. 185. Τι κάνουν αυτά τα 185 άλογα, τα έξτρα στο RS3. Δεν ξέρουμε, είναι και τα κιλά πολλά. Αυτά θα τα δούμε, θα τα νιώσουμε, θα τα αισθανθούμε λίγο στη βόλτα και θα τα δούμε σίγουρα στα χρονομετρημένα στο τέλος. Λοιπόν, αυτά για τα εξωτερικά του αυτοκινήτου. Γίνεται λίγο πόλεμος, δεν ξέρω αν ακούγονται οι φωνές εδώ πέρα, αλλά είμαστε μαζεμένοι πολύ. Παιδιά, μια παρουσίαση πάμε να κάνουμε και η Elite μαζεύεται. Δηλαδή και στην ώρα να το κανονίσεις, θα μαζευτούν 20 άτομα για πλάκα. Επομένως, τη συγγνώμη μου άμα έχει φασαρία λίγο, σας ενοχλούμε. Αλλά θα επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που θεωρώ ότι γουστάρεται όλοι, κρίνοντας από το προηγούμενο RS3 που είδαμε, που ήταν σε εντελώς εργοστασιακή μορφή. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας, προσπαθήσουμε να σας περάσουμε κανένα πλάνο του 360, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, γιατί ο Κωσής έχει ένα άλλο λουλούδι πάνω στην Ξάνθη, κάποια στιγμή λέει μπορεί να μας φέρει να το δούμε. Το οποίο εκείνο, αν αυτό δεν αγοράζεται, εκείνο αγοράζεται, αλλά με πολύ κόπο και χρήμα σωστά βελτιώνεται. Αλλά βελτιώνεται το άλλο. Βελτιώνεται. Αν τα πληρώσεις γίνονται, όλα σωστά. Γίνεται. Όλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε να βγούμε βολτίτσα, να απολαύσουμε το αυτοκίνητο, να μας πει και ο Κωστής 2-3 πράγματα, πώς είναι τα πράγματα στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Εάν μπορεί να ευχαριστήσει το ίδιο το αυτοκίνητό σου εκεί όπως και εδώ. Και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε. Λοιπόν, επομένως τι κάνουμε, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, μπαίνετε στο πίσω κάθισμα, ακολουθείτε και απολαμβάνετε. Λοιπόν, αμέσως τώρα. Μόλις μπήκαμε παιδιά στο RS3, όλοι μαζί, ελπίζω να είστε αναπαυτικά στο πίσω κάθισμα. Το αυτοκίνητο από ό,τι είδατε και στο πρώτο πλάνο στην αρχή του vlog, έχει ήχο, όχι μέσα, έξω. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το μέσα, το έξω μας ενδιαφέρει παιδιά. Μοτερικά και πίσω πώς περνάει στις εξατμίσεις. Αυτή είναι η ηχητική επένδυση των vlog και ειδικά της βόλτας. Λοιπόν, δεν ακούγεται σχετικά τίποτα. Ελάχιστος ήχος μόνο όταν χαϊδεύεις τον γκάζι. Το αυτοκίνητο
διαβάζει το δρόμο, ακούς τις λακκούβες, αλλά δεν τις νιώθεις. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω νιώσει λακκούβα. Ξέρω δύο ωραία σημεία που έχει λακκούβες και θέλω να δω εκεί πέρα αν θα περάσουμε ραδί, εάν θα τραντάξει λίγο το αυτοκίνητο, αλλά μέχρι τώρα είναι άριστο. Γι' αυτό ήρθες από την Ξάνθη εσύ πέρα. Καρφί, έκανες κανένα τέτοιο. Ένα σταμάτημα. Ένα σταμάτημα. Στον Αλμυρό. Κατάλαβα. Εδώ έχει σκοτώσει, πάντως έχει κάνει πανικό, έχει κάνει γενοκτονία. Τα καθαρίσανε και στο Αλμυρό. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω πώς βλέπετε λίγο εξωτερικά, γιατί γίνεται λίγο ένα πανηγύρι μπροστά στο τζάμι. Ελπίζω να έχετε καλή οπτική και ελπίζω και η 360 να βοηθήσει λίγο τα πλανάκια μας να γουστάρετε. Λοιπόν, γεμίζω ωραία προοδευτικά. Καταρχάς τώρα σε τι πίεση είμαστε? Στη low είμαστε τώρα. Στη low είμαστε. Όχι στη μηχανική, στη low. Στη low. Όπου η low πώς μεταφράζεται, σε τι πίεση? 1,5. 1,5 μπαράκι. Είναι ωραίο προοδευτικό, ωραίο. Ωραία υπτάξη, ωραία ταξί. Στη βοήθεια του αυτόματου κυβωτίου, εντάξει, του διπλοσύπλεκτου. Εδώ μιλάμε για DSG, δεν μιλάμε σαν του Α που ήταν κανονικό αυτόματο. Μιλάμε για το ουσιαστικά απόλυτο αυτόματο στο θέμα αλλαγής ταχυτήτων. Σε αυτή την κατηγορία τιμών βλέπετε εδώ πέρα ότι η Elite πάει χαλαρή βολτίτσα μαζί μας. Χαλαρή βολτά μαζί μας, ναι. Ναι, πώς βλέπεις? Εσύ τώρα πρώτη μέρα έχεις δει την Elite. Πρώτη μέρα, παιχνιδιάρετες πολύ. Τώρα δεν είναι παρουσίαση, στις πολεμικές γίνεται πόλεμος. Πρέπει να βέβαια, άκου τώρα τι γίνεται, Κωστή. Τώρα εσύ από επαρχία και την Elite ουσιαστικά τη βλέπεις πιο πολύ, την παρακολουθείς εκτός από μέσα από το chat, τη βλέπεις στα vlog. Στα vlog, ναι. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά και μου λένε, μου γράφουν, ξέρω μερικοί, τι πολεμική είναι αυτή, ρε Κωνσταντή, μου γράφει ένας τώρα, ήταν αστείο το όλο σχόλιο. Η πολεμική αυτή δεν είναι πολεμική και στα βουνά της Ιαπωνίας τρίβουνε, μάλλον είχε δει Tokyo Drift το πρωί και έγραφε το σχόλιο το μεσημέρι. Κλείνουν τους δρόμους και κάνουν, πάνε τάπα και κάτι τέτοιες χαζομάρες. Παιδιά, εδώ δεν είναι η Ιαπωνία, this is Sparta, εντάξει, δεν παίζει τέτοιο πράγμα. Δεύτερον, δεν βγαίνουμε να παρανομήσουμε στα πάντα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο νόμιμοι και 1000% ασφαλείς στην οποιαδήποτε βόλτα μας. Και κατά δεύτερο, να ξέρετε ότι στις πολεμικές παίρνουμε γεύση πολεμικής. Δεν θα νιώσετε ποτέ την πολεμική αν δεν είστε μέλος της Elite και δεν είστε εδώ να το ζήσετε μαζί μας. Θα πάρετε γεύση. Είναι σαν να βλέπετε την ασίστ στο ποδόσφαιρο και να μην βλέπετε τον γκολ. Το γκολ δεν μπορούμε να σας το δείξουμε. Διότι είναι σκληρό πι. Δεν γίνεται. Ξεχάστε το. Πάρτε μια γεύση. Αν δεν σας κάνει αυτή η γεύση, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να σας δείξω στην κάμερα οτιδήποτε. Εντάξει, ελάτε να το δείτε και μετά συζητάμε αν είναι πολεμική ή όχι. Τα άλλα να τα λέτε στους φίλους σας. Μην τα πείτε σε παιδιά που είναι στην Elite. Αυτοί που είναι στην Elite ξέρουν. Εντάξει, αυτό προς διευκρίνηση μερικών που λένε σιγά ρε Κωνσταντίνε και τι είναι αυτά. Εντάξει, φίλε μου, δες ασχολήσουμε gaming εκεί κανένα GTA, κανένα τέτοιο. Δεν είσαι για αυτό το κανάλι. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις βασικά πράγματα. Okay. Τα έχω πει χίλιες φορές, τα ξαναλέω πάλι, μάλια στην γλώσσα μου. Πάμε να απολαύσουμε RS3. Λοιπόν, ωραίο στη μηχανική. Ουσιαστικά τα ταξίδια που τα κάνεις, Κωστή, σε τι... Μηχανική, ένα πάρο. Μηχανική, εδώ πέρα, έτσι, στο χαλαρό. Ωραία. Σούπερ. Για πες τώρα, να πούμε λίγο στα γρήγορα, τα κάζια σου και τα λοιπά, όπου το θες να κάνεις. Δεν με ρωτάς, δεν έχεις, όποτε σου ήρθει. Ανάλογα την όρεξη που έχεις, γιατί είσαι και από ένα μακρινό ταξίδι και είσαι και επιστροφή αύριο. Αύριο, ναι, το μεσημεράκι γίνεται. Ωραία. Εντάξει, θα προλάβεις να ξεκουράσεις, τουλάχιστον. Λοιπόν, για πες πρώτο αυτοκίνητο που οδήγησες. Nissan Primera. Nissan Primera, ναι. Α, ωραία. Του μπαμπά. Του μπαμπά μου το παραχώρησε, ναι, τότε 18 okay. χρόνια. Άρα και πρώτο αυτοκίνητο Nissan Primera. Και πρώτο αυτοκίνητο. Ωραία. Ιαπωνικό. Και το κρατάς για πόσο καιρό στα χέρια σου? Το κράτησα
4 χρόνια. Αρκετά. Ναι. Βέβαια είχα αλλάξει και 3 μοτέρ επάνω. Κάθε φορά που ο παλιατζής ο δικός μας έφερνε καινούριο μοτέρ από Ιαπωνία, γιατί κατέβαινε η Ιαπωνία αυτός. Κούμπονες. Κούμπονα μοτέρ, ψάχναμε το κάτι της παραπάνω τότε. Ναι. Λοιπόν, βέβαια χωρίς αποτέλεσμα. Στα ίδια άλογα ήταν. Πάντα, πάντα ατμόσφαιρα. Ναι, ατμόσφαιρα. Ναι, 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 150-160. Okay. Εντάξει, τι να κάνεις. Ναι, ναι, ατμόσφαιρα τώρα δύσκολα πράγματα να βρεις το παιχνίδι το μεγάλο. Όλα εκεί ήταν. 4 χρόνια αφού ταλαιπωριέσαι, λες ως εδώ και πας σε... Το 2005 αγοράζω Ibiza FR. Οκ. Okay. Παίρνει στο τουρμπο. Το βελτιώνουμε, το κάνουμε, το πάμε κάποια άλογα. Και το δίνουμε το 2007. Mm-hmm. Και αγοράζουμε ένα BMW Jeep με τα H3 καινούριο. Καμία σχέση. Καμία σχέση, ναι. Τι ήθελες να ξεφύγεις? Όχι, ήθελα να με ξεφύγουνε. Οκ. Λοιπόν, αλλά βέβαια παράλληλα ασχολιόμουν με κάποια πιτσιρίκια. Αυτοκίνητα, τσικουιτσέντο. Ναι, μικρούλια πρώτη. Ναι, σαξό, πεζό, okay. Κάτι πολλάκια. Ναι, αυτά. Τα 90's. Ναι. Ωραία. Και κρατάς αυτό το H3 πόσο... Μπορώ και το κρατάς, πόσο το άντεξες? Το H3 το κράτησα μέχρι το 12. Αρκετά? Ναι, μέχρι το 12. Γιατί έγινε το 12? Το 12 το δίνω. Μετά αγοράστηκε και ένα Mercedes CLK. Mm-hmm. Υπήρχαν πάλι τα πιτσιρίκια. Ναι. Οκ, okay, τα μικρά πάντα παίζουν παράλληλα. Ναι. Σε σαξό πρέπει να είχα τότε μαζί με το CLK. Μετά τι πήρα, έχω αλλάξει άπειρα αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι. Αν έχεις αλλάξει πάρα πολλά, τουλάχιστον τους σταθμούς που τους μάσαι. Ναι, τους σταθμούς, αυτό θέλω να πω. Ένα H2 είχα πάρει καινούριο, BMW. Ναι. Πάλι έτσι τσιμπορετές, ναι. Ένα BMW F10 523 ή 3-λίτρο μοτέρ. Το είχα βάλει και ένα προγραμματάκι αυτό πάνω, πήγαινε ωραία. Τελευταία που έχει κάνα 8 μήνο που πήρα το Τσικουιτσέντο και το ξεκίνησα για αναβάθμιση βελτίωσης και αυτό τώρα. Αυτό πόσο καιρό το έχεις? Αυτό το έχουμε 2 μήνες. 2 μήνες. Ναι. Αυτό θα το κρατήσεις πιστεύω? Αυτό θα το κρατήσω γιατί θα αλλάξουμε project τώρα το καλοκαίρι. Θα πάμε για 1000. Α, πας για πολλά. Ναι, ναι. 1000 είσαι για... Είσαι πάνω από 68 τουρμπίνα, νομίζω πρέπει να δουλέψει εδώ. Πρέπει να δω 72. Νομίζω 72. Ναι. Έχουμε κάνει μια... 72 σίγουρα. Τέτοια, ναι. Για να βγάλεις 1000 μοτέρ ή ρόδες. Εγώ για μοτέρ είπα, αλλά θέλει να ανεβούμε λίγο παραπάνω μηχανικός μου. Για μοτέρ 1000 τα βγάζει με την 68. Ναι, να πάμε, αλλά ναι, ναι. 72, άμα θες για ρόδες, θες 72 σίγουρα. Ναι, 72-75 ναι, σίγουρα. Υπάρχει project 1000 μοτέρ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει 1000 ρόδες. Εντάξει, και μοτέρ να είναι. Ξεφύγουμε λίγο πιο πάνω αυτό. Ωραία. Να κάνεις λίγο τη διαφορά. Καλώς. Να το δούμε δηλαδή και το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι. Ναι, μετά το καλοκαίρι. Άμα έχει ολοκληρωθεί και δουλεύει σωστά, να δούμε και εκεί τις διαφορές, τι γίνεται κοντά στα διπλά άλογα. Λοιπόν, καταρχάς το αυτοκίνητο, εκτός από τα άλογα που έχει, έχει και φοβερή αναβάθμιση ροπή. Εντάξει, την άκουσε ροπή στερεοφωνικά. Ο πλησιάζει τα 100 κιλά και συγκεκριμένα είναι 92. 92,2. 92,2 κιλά ροπή. Αρκετή. Αρκετή. Ελπίζω να την νιώσουμε πιο μετά, να την ακούσουμε 5-6 φορές δηλαδή. Επικίνδυνη. Ναι. Για αλλά εντάξει, τετρακίνηση το σώζει. Για στόκ μοτέρ είναι επικίνδυνη για τις μπιελίτσες. Είναι οριακά, ε. Ναι, πολύ οριακά. Μέχρι 75 κιλά είναι καλά. Μετά είμαστε οριακά. Είναι το απότομο στο over, μωρέ, ναι. Είναι το πάμα. Αλλά τουλάχιστον δεν το κρατάει πολύ ώρα για να έχει πίεση. Όχι, αυτό είναι. Κάνει ένα ξέσπασμα, ναι, και ηρεμεί. Αυτό το καλό. Και εκεί ξεκουράζεται. Ωραία. Και για πες μου εσύ, Κωστή, μετά το RS3 τι? Το κρατάς αυτό, θα το κρατήσεις λίγα χρόνια. Μετά τι έχει το μέλλον, τι θα θέλεις, τι σκέφτεσαι, τι περνάει το μυαλό σου, το επόμενο?
αυτό που θα ήθελα ήταν ένα R8. R8, ε. Ναι. Το οποίο θα το κρατούσε ατμόσφαιρα ή πήγαινε για τουρμπίσμα. Για τουρμπίσμα. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι R8 ατμόσφαιρα δεν αξίζει να έχεις. R8 ή, αν ποτέ βγει, το Integrale σε 920. Λάνσια. Ναι. Αυτό ήταν τώρα άσχετο. Είμαι ερωτευμένος με αυτό το αμάξι. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, δεν νομίζω ότι θα βγάλουν ποτέ, γιατί λόγω Euro δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει. Είχαν βγάλει ένα πρωτότυπο. Τα prototype και τα renders τώρα που βγάζουν, ναι, εντάξει, δεν είναι καλή. Μήπως. Όχι, δεν νομίζω, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν. Τελειώσαν αυτά τα αυτοκίνητα. Οπότε καταλήγουμε στο R8. Ναι, εκεί. R8. Αφού θες back, ναι, εγώ νομίζω ξέρεις, θα μου λες ένα RS6 τώρα. Μια που είσαι στα τουρμπάτα, να το πάρεις έτοιμο να το τουρμπάτο. Όχι, R8. Αλλά εντάξει, το R8 είναι και τελείως διαφορετική ομορφιά. Είναι ομορφιά supercar. Το RS6 δεν θεωρείται supercar. Αν και έχει τις επιδόσεις supercar. Ναι. Okay. Πάμε πιο πέρα, ανεβαίνουμε λίγο πιο πέρα επίπεδο. Και λέμε τώρα αυτοκίνητο. Αν και νομίζω το R8 είναι και αυτοκίνητο στόχο ζωής. Εκεί ή θα διαλύσεις κάτι άλλο. Μετά θα πήγαινα σε BMW. Κάτσε, περίμενε. Με τρελάνεις τώρα, περίμενε. Μου λες R8 επόμενο αυτοκίνητο. Ναι. Και σου λέω ο στόχος, ο μεγαλύτερος, λες σε 10 χρόνια, 15 να μαζέψω λεφτά, να τα χώσω όλα και να πάρω το... Μετά το R8. Ναι. Μετά το R8 θα πήγαινα σε BMW. Α, μεθεπόμενο εννοείς αυτοκίνητο. Ναι, μεθεπόμενο. Εγώ σου λέω 5 αυτοκίνητα μετά που θα έλεγες αυτό. Και μετά από αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Μετά από αυτό το χάος. Αυτό θέλω να πάρω. Μπορώ οικονομικά να το αγγίξω και αυτό θα έπαιρνα. Τι θα ήταν αυτό που θα έπαιρνε? Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια. Άρα δεν έχεις κάποιο έτσι μακρινό στόχο αυτοκίνητο. Δηλαδή, άλλος λέει, π.χ. θα ήθελα να πάρω ένα Μουρδιελάγο. Αν έχεις τώρα να δώσει 200 φεύγα. Δεν είμαι πολύ λάτρης σε αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν σ' αρέσουν αυτά. Όχι. Ταύρος δηλαδή, Φεράρι και τα λοιπά, όχι. Πόρσε 911 τουρμπο. Ένα πορσικό μπορεί, αλλά θα το έβαζα στην κατηγορία του R8, δηλαδή αν είχα να επιλέξω βέβαια R8 με την 911 θα επέλεγα πάλι το R8. Ναι. Δηλαδή στη φάση μετά το RS3. Σαν ομορφιά. Γενικά σαν αυτοκίνητο, δεν ξέρω, ναι. δεν το έχω πολύ. Εντάξει, τώρα το τελευταίο πορσάκι του τουρμπάτου, το 992, είναι... Παναγία μου, διάλογος, θα κάνει τα πάντα. Κάνει τα πάντα. Δηλαδή, άλλο που πήγε η ατμόσφαιρα, αν έπαιρνε ατμόσφαιρα στο R8, προτιμούσα να έπαιρνε ένα GT3R. Όχι, το R8 με το που βγήκε κιόλα τότε. Σου έκανε, σου άρεσε. Έκανε πενταπλό κλικ. Ωραία. Και έχει μείνει αυτό. Άρα το κρατάμε έτσι, R8 και βλέπουμε. Σούπερ. Πες μου, μηχανικό. Μιας που έχεις το μικρό το παιχνίδι σου, μηχανικό ή αυτόματο κυβότιο? Πότε το ένα, πότε το άλλο και γιατί? Αυτόματο θα πω. Αυτόματο καθόλου? Ναι. Το μηχανικό τώρα που είναι στο μικρό... Αν υπήρχε αυτόματο το βάζεις? Ναι. Θα το βάζω. Ωραία. Ωραία, σούπερ. Πώς σε βλέπεις την Αθήνα μας? Η Αθήνα όμορφη όπως πάντα. Έχει ειδικά, ζωή πάντα. Ειδικά το βράδυ. Ναι. Το βράδυ είναι για βούλτες και να έχεις λεφτά να τα δώσεις στη διασκέδαση. Έτσι. Τα προσφέρει απλόχερα και τα δύο. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε σιγά σιγά δεξιά, μετά, όχι ακριβώς τώρα, ένα 500 μέτρα, να κάνουμε μία αναστροφούλα, να γυρίσουμε προς τα πίσω και να απολαύσουμε λίγο ροπές αυτοκίνητου. Γιατί και το κοινό όλο σου λέει, εντάξει Κωνσταντίνε, καλά τα λέτε, κουβέντα έχετε πιάσει, αλλά εμείς άλλο είδαμε στο thumbnail και άλλο περιμένουμε να δούμε. Για φτιάξε μας λίγο. Επομένως να φτιάξουμε και λίγο και όλο το κοινό που έχει δει RS3 και RS3 ακόμα δεν έχει δει να πατήσει καλά, να ακούσει τα κροταλίσματα από πίσω, να φτιαχτεί. Για να δούμε. Το δεξιά πηγαίνουμε έτσι. Ναι, δεξιά και αναστροφούλα. Λοιπόν, κάνουμε την αναστροφή μας παιδιά και για να δούμε τι κάνουν αυτά τα Audi τα 5 κυλίνδρα.
Τώρα κάτι δεν άκουσα λίγο. Πέρα τώρα, τώρα είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Στην Race. Πόσα πάρει για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα σήκωσε μέχρι 2-4 νομίζω. 2-4. Ικανοποιητικό. Ικανοποιητικό. Τώρα την ένιωσα την επιτέχυνση. Στο πρώτο πρόγραμμα είμαστε. Τώρα κατάλαβα ότι είμαστε, έχουμε άλογα. Αυτό το καλό στο DSG είναι ότι η επιτέχυνση είναι συνεχόμενη και δεν κάνει τα κοψίματα της αλλαγής, κατάλαβες. Έχεις μπαμ εκεί, είσαι ξέρω εγώ 10 δευτερόλεπτα, 12, 14, είσαι έτσι καρφωμένος. Για πολλά αυτά να πάει και σαν να δούμε τι γίνεται. Αυτό θα έλεγα. Δεν έχω οδηγήσει Α45, ενώ έχει κουμπάρος μου, η αλήθεια είναι. Θεωρώ θα είναι εισάξιο εκείνο. Ναι, 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 είναι πολύ έτσι. Κοντά, είναι πολύ κοντά, αλλά τώρα μα το συγκρίνουμε με το πεντακύλινδρο, εντάξει, ενώ εκείνο είναι τετρακύλινδρο. Ναι. Αυτό έχει, το συγκεκριμένο έχει potential για πολύ περισσότερη υποδύναμη από όσο θα μπορούσε να βγάλει ένα τετρακύλινδρο όπως είναι το Α45. Ναι, ισχύει. Ο ένας ο κύλινδρος ο παραπάνω είναι, μετράει πολύ. Μετράει πολύ. Και μετράει εκ του αποτελέσματος, παιδιά. Εάν ψάξετε και δείτε διάφορες κατασκευές που έχουν γίνει και οι υποδυνάμεις που έχει βγάλει το συγκεκριμένο μπλοκ, όταν πέφτουν μέσα σφαιρίλατα γίνεται δουλίτσα. Όταν το ακριβό πληρώνει στο στήριγο, στην αναβάθμιση, αναβάθμιση πραγματική, όπου γίνονται άλλα πράγματα. Βλέπεις άλλο έργο. Και σαν στόκ μέχρι 600. Αν έχει το κεφότιο καλό, αυτό ποιο έχει το εξατάχυτο. Εφτατάχυτο. Ναι, ναι. 680 πάει άφοβα, σαν μαμά μου. Και δεν έχει προβλήματα το κεφότιο, δηλαδή ακούει μια χαρά. Ακούει και αντέχει. Έχει γίνει και πρόγραμμα στο κεφότιο, έτσι. Ναι, εντάξει. Yeah. Αυτονόητο τώρα. Αυτά τα πας μαζί. Το να κάνεις πρόγραμμα μόνο στο μοτέρ σε αυτά τα αυτοκίνητα είναι η ιεροσυγλία και η τσιγκουνιά. Είναι βασικό έξοδο.
όπως λέω, θα πληρώνω βενζίνη. Γιατί θα το λιώσω στη βόλτα. Έτσι θα πληρώσεις και ένα πρόγραμμα στο Σασμάν. Φτιάχνω δρόμο εδώ. Έχουμε εργασίες από πέρσι στην Εθνική Οδό. Συνέχεια γίνονται στρώνουν καινούργια πίσα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, μακάρι. Καλό είναι να γίνονται συντηρήσεις, δηλαδή. Μην γκρινιάζουμε. Και συντήρηση και γκρινιά εμείς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. S3 το μαύρο το δικό μας, Elite. Χειροκίνητο βέβαια. Και τα χειροκίνητα έχουν την γλυκά τους, έτσι. Εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα. Εννοεί. Την ευκολία την έχουν τα αυτόματα, δεν το ζητάω. Την ευκολία και την ταχύτητα αλλαγής την έχουν τα αυτόματα. Τα τεμπέλικα είναι αυτά τα αυτόματα. Ναι, είναι αυτό. Α, το XR. Τεμπέλικα αυτό. Φίλος της Elite, το παιδί με το BMW το XR, που ακούτε να περνάει. Να πάμε σε 18 για να πατάει λίγο το λάστιχο, γιατί τη σπινιάρει, από σταματημένη. Να μαγουλιάζει λίγο. Σπινιαρίσμα δεν είσαι με αυτό τώρα. Έχει. Έχει. Ναι, τι ταχύτητες, Δευτέρα. Πρώτη Δευτέρα. Τρίτη πατάει όμως. Πατάει Τρίτη. Και θα πάμε σε 18 με 45 προφίλ. 40-45. Θα το μπαλονιάζει λίγο. Για να μπαλονιάζει λίγο. Επειδή είμαι λίγο λάτρης του 0-400, ναι. Γι' αυτό θέλω να το στήσω. Έχεις κάνει με αυτό στάση ποτέ, δεν παθαίνει τίποτα. Έχω κάνει, ναι. Τι χρόνο έχεις μετρήσει με τράκι τίποτα. Με τράκι έχω μετρήσει. Τι έχεις δει. 11-1. 11-1, μόνος σου, Μόνος. Καλό είναι αυτό. 11-1 στο μοντέρ με λίγα πραγματάκια, με τα ψέματα. Ναι. Βέβαια ήταν, θεωρώ ότι με άδειασμα μέσα, με μονό κάθισμα, πιστεύω το σπάει το 1. Ναι, σίγουρα, δύο γραμμές θα πέσεις. Ναι, ναι. Επειδή σκέφτομαι κιόλας για να μπω σε κάποιους αγώνες, εκεί στο 11 είναι καλά. Θα γράφει συνέχεια 11. Ναι, γιατί έχουν επαναληψιμότητα αυτά 100%. RS3 φτιαγμένα εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν. Η Elite έχει 3 έμαθα. 4. 4 με το δικό μου. BMW έχουμε αρκετά. Βέβαια, ναι, έχω δει και στα βγόμενα. Έχει, ναι, έχει πράγμα, έχει πράγμα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ψηλοφυσιολογικά υπάρχουν και φυσιολογικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, δεν, επειδή φοβούνται μερικοί και λένε ότι πού είναι να πας στο Κωνσταντίνο την ομάδα και τα λοιπά, έχουν ένα σκασμό άλογα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Χίλιοι καλοί χωράνε. Εννοείται. Καλό χαρακτήρα έτσι. Να έχετε, να σέβεστε τον συνομιλητή σας και όλα θα τα βρούμε. Και όλοι παρέα θα είμαστε. Επιστρέφουμε, παιδιά, στο σημείο που θα κάνουμε αποφώνηση. Τα 2-3 πατήματα που κάναμε, το πρώτο ήταν χαλαρό, ωραίο. Τα δύο τελευταία σε αγκαλιάζει το κάθισμα, κολλάς πίσω, σε αγκαλιάζει το κάθισμα και θα σας πω στην αποφώνηση τι και γιατί. Αποφώνηση λοιπόν, και θα θέλαμε να ευχαριστούμε λίγο παραπάνω το RS3 στο θέμα πατημάτων, αλλά παιδιά λίγο δεν μας έκανε τη χάρη, γιατί ο Θεός της ζήλιας μας γκαντέμιασε και μας έφυγε το κολλάρο στη μεγάλη πίεση μας, την έκανε. Στη μεσαία, όχι στη μεγάλη. Εγώ είπα βέβαια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν σας έχουν τα κολλάρια και τα λοιπά, πας και τα κουμπάς στη Vibrant και τελείωσε το παραμύθι. Βάζεις εκεί πέρα ένα Vibrant και δεν ξεκολλάει ποτέ βέβαια που να χτυπιέται ανάποδα και στα 7 μπαρ. Αυτοκίνητο. Το πάτημά του για μένα πολύ καλό. Απορρόφηση κρατασμών πολύ καλύτερη από όσο περίμενα, σας το είπα και μέσα. Ποιότητα κύλησης φοβερή. Ποιότητα εσωτερικού Audi, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ταχύτητα στη μεγάλη, στο 2-4 που πάτησαμε. Λοιπόν, συνεχόμενη επιτάχυνση, δεν διακόπτεται στην αλλαγή ταχύτητας. Ας είναι καλά το DSG. Μ' άρεσε. Αυτοκίνητο το οποίο δεν θα έκανα βόλτα μόνο στην παραλιακή, θα το κόβα 2-3 τεπόζιτα, θα τα έτρωγα. Θα έφτανα λίγο πριν την Ξάνθη. Θα σταματούσα μια Θεσσαλονίκη εκεί πέρα γιατί γουστάρω.
Λοιπόν, θα ήταν αυτοκίνητο που θα μπορούσα να πάρω άνετα από την Αθήνα και χωρίς δεύτερη σκέψη να ταξιδέψω τόσο μακρινά χιλιόμετρα, γιατί τα καταπίνει, παιδιά. Τα καταπίνει. Τα χιλιόμετρα δηλαδή ανεβαίνουν ακαριά και εύκολα και ξεκούραστα. Ένα κινητήρα διαμάντι στο πεντακίνητο, το έχω πει και άλλες φορές. Το θεωρώ πολύ φοβερή βάση, πολύ δηλαδή μεγάλο potential για να παίξεις και να ανεβάσεις υποδύναμη. Πιστεύω ότι ο Κωστής θα κρατήσει το αυτοκίνητο ακόμα περισσότερο από όσο νομίζει πριν το αλλάξει, και αν το αλλάξει θα του λείψει σίγουρα. Τώρα στο θέμα ομορφιάς, εκεί εμένα το κόλλημά μου είναι εκεί, παιδιά. Δηλαδή το Audi, το TTRS, άντε να το βάλω. Βέβαια θα μου πεις, θα πληρώσει ένα TTRS τρεις φορές όσο κάνει τα TAF. Εκεί είναι λίγο το που σου τη δίνει. Γι' αυτό όλοι πάνε στο μοντέλο που σκέφτηκε και ο Κωστής, δηλαδή το R8. Δεν το λες όμορφο αυτοκίνητο, το λες καλοσχεδιασμένο. Δεν λες κάτι εξαιρετικό στο θέμα ομορφιάς εξωτερικής. Όχι. Είναι ένα okay, ένα καλό. Ένα αυτοκίνητο όμορφο. Που δεν τραβάει τα βλέμματα. Όχι. Δεν λες, κατευθείαν θα περάσει έξω από την καφετέρια και θα το κοιτάξεις. Είναι. Έχει μια σοβαρότητα το αυτοκίνητο. Δεν έχει κάτι το extreme. Κάτι το κραυγαλαίο. Δηλαδή μόνο η μάσκα μπροστά είναι λίγο έτσι ωραία, που είναι μεγάλη. Αυτό. Η μάσκα. Ως εκεί. Και γυρνά στο κεφάλι με την εξάτμιση. Αυτό. Καλά, αυτό είναι σίγουρα. Αυτό. Ναι. Έχει πολύ ωραίο ήχο το συγκεκριμένο. Εντάξει. Παιδιά, ο πεντακίνητος βγάζει άλλο. Είναι η διαφορά κατευθείαν που καταλαβαίνεις ότι όπα, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Και όντως όμως αυτό το κάτι που γίνεται περνάει και στο δρόμο και στην αίσθηση δηλαδή της οδήγησης, αυτό που νιώθεις καθημερινά. Τώρα όσον αφορά το θέμα των μέτρησεων, θα το δείτε αμέσως μετά. Και αυτή τη φορά με ντράγκι, γιατί λόγω του κολάρου μας έκανε τα δικά του και θα μας κάνει δύο πατήματα στην πόλη του Μεξικού. Λοιπόν, και θα μας τα στείλει ο Κωστής να σας τα περάσουμε. Εσείς δεν θα περιμένετε τόσο καιρό, θα τα δείτε ως τυχερή που είστε απευθείας μετά το κλείσιμο της αποφώνησης. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πολύ ωραίο το αυτοκίνητο, το χαίρεσα. Πολύ καλή επιλογή, άριστη. Θα μπορούσα να πω, Κωστή. Από μένα, παιδιά, καληνύχτα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και από τον Κωστή. Καλό βράδυ και προσοχή στους δρόμους. Έτσι. Λοιπόν, να είμαστε καλά και τα λέμε στο επόμενο vlog. Γεια χαρά, παιδιά.